Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι της κυβέρνησης, φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, μια συζήτησης εξαιρετικά σημαντικής, γιατί αφορά την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση στην έναρξη της θητείας της. Η συζήτηση αφορά το αν θα δοθεί ή όχι το πράσινο φως από την Βουλή προς την κυβέρνηση για να προχωρήσει με το πρόγραμμα που καταθέτει στην έναρξη της θητείας της προς τη Βουλή στην οποία λογοδοτεί. Αυτή η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία για τη δημοκρατία έγινε με τρόπο υποβαθμισμένο και αναντίστοιχο με τη σοβαρότητά της. Και η κυβερνητική παρουσία, που ήταν στην πραγματικότητα και καλυμμένη απουσία, όπως και η απροκάλυπτη μέχρι πριν από λίγο απουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηφίας, είναι, κύριε Πρωθυπουργέ που απουσιάζετε, κύριοι Υπουργοί που είστε παρόντες, δείγματα αλαζονίας. Αυτής της αλαζονίας που δεν θα έπρεπε να επιδεικνύεται στην έναρξη της θητείας σας. Αυτής της αλαζονίας που ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει. Και αυτής της επιδεικτικής σιγουριάς πως ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε ή να μην πείτε, τις 151 ψήφους που σας χρειάζονται απόψε για να λάβετε την εμπιστοσύνη της Βουλής, τις έχετε σίγουρες και θα τις πάρετε, γιατί στο κόμμα σας κατανεμήθηκαν 158 κοινοβουλευτικές έδρες. Η στάση της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε αυτό το τριήμερο αποτέλεσε ένα δείγμα από τα παλιά. Όπως δείγμα από τα παλιά είναι ότι μιλάω και δεν με ακούτε καθόλου γιατί έχετε μια ιδιαίτερη δική σας συζήτηση. Ένα δείγμα από τα παλιά που εμείς, η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, θέλουμε να τα αλλάξουμε. Στην αρχή ήταν κατάμεστη η Βουλή και τα υπουργικά έδρανα στην έναρξη των προγραμματικών δηλώσεων από τον Πρωθυπουργό. Και έπειτα όρθιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας και οι υπουργοί να χειροκροτούν τον Πρωθυπουργό. Μια εικόνα από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, που την έχουμε δει πολλές φορές, όχι ως ένδειξη σεβασμού, αλλά ως μέσο επίδειξης αριθμητικής δύναμης και κομματικής υπεροχής, ως μέσο επιβεβαίωσης μιας ηχηρής κομματικής παρουσίας. Δεν είναι ώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θα έλεγα αν ήταν παρόν ο Πρωθυπουργός, κύριοι της κυβέρνησης, δεν θα ήταν ώρα να τελειώνουμε με αυτούς τους παλαιοκομματισμούς? Και έπειτα, άδεια η Βουλή τις υπόλοιπες μέρες, άδεια τα υπουργικά έδρανα και τώρα ακόμη, ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησης ξεδίπλωναν και εξέθεταν το πρόγραμμα των επιμέρους υπουργείων, εκείνο το οποίο παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός. 5, 10, 15 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας όταν μιλούσαν οι υπουργοί, ακόμα και οι κορυφαίοι υπουργοί. Ο κύριος Κικίλιας που έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αυτό που ιδρύθηκε και πολυδιαφημίστηκε μετά την εθνική καταστροφή του 2021 και την καταστροφή της Βόρειας Εύβοιας, μίλησε εν μέσω αντιπυρικής περίοδου σε μόλις 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, νεότευκτου και διαφημισμένου Υπουργείου, μίλησε στη μία η ώρα το βράδυ σε 6-7 βουλευτές, με 6-7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρόντες. Κορυφαίοι υπουργοί μίλησαν με σχεδόν άδεια την αίθουσα της Ολομέλειας από κυβέρνηση και από το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν συνάδει
με τον όρκο που δώσαμε πριν από λίγες μόνο ημέρες να υπηρετούμε το Σύνταγμα, τη Δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Δεν υπηρετούμε τη Δημοκρατία όταν η Βουλή, αντί για κοιτίδα της δημοκρατικής λειτουργίας, μετατρέπεται σε άδειο θέατρο όπου εκφωνούνται παράλληλοι μονόλογοι χωρίς κανείς να ακούει κανέναν και κανείς να απαντά σε κανέναν. Έθεσα με παρεμβάσεις μου σε αυτό το τριήμερο πλήστα θέματα και ερωτήματα. Στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, στον Υπουργό Εξωτερικών. Τα περισσότερα χωρίς απάντηση ή με προσχηματική απάντηση. Εξαίρεση αποτέλεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που απάντησε, χωρίς να της απευθυνθώ και την ευχαριστώ, στο θέμα του bullying και του κοινοβουλευτικού bullying που έθεσα. Και η κοινοβουλευτική μας ομάδα έθεσε πάρα πολλά θέματα στη διάρκεια του τριημέρου. Και θα συνηθίσετε την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας να είναι παρούσα, να θέτει θέματα, να στηρίζει τα σωστά, να αντιμάχεται τα λάθη. Ακούγοντας τις προγραμματικές δηλώσεις των Υπουργών και της Κυβέρνησης, διέκρινα κάποιες ομοιότητες σε όλες τις ομιλίες. Κάποιες ενδείξεις παλαιοκομματισμού. Υποχρεωτική αναφορά της φράσης «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», σαν να επαπειλείται κάποια ποινή, αν η φράση δεν υποθεί. Την υποχρεωτική επανάληψη κάποιων συνθημάτων, σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Δεν κάνουν τα συνθήματα τις πολιτικές. Και την εξαγγελία αριθμημένων πρωτοβουλειών, δράσεων, αξώνων για κάθε Υπουργείο. 4 τομείς, 4 άξονες, 8 πρωτοβουλίες, 10 τομείς, 6 δράσεις και ούτω καθεξής. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μιλήσω τη γλώσσα αυτή και θα σας πω κωδικοποιημένα για να μην ανησυχεί ο κύριος Πρόεδρος, δεν θα υπερβώ κατά πολύ το χρόνο. 10 λόγους για τους οποίους η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή σας, δεν θα σας δώσει λευκή επιταγή την οποία σας δίνουν οι εκλεγμένοι βουλευτές σας. Πρώτος λόγος, γιατί από όλη την παρουσία απουσία σας στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων μας δείξατε και μας πείσατε ότι δεν δίνετε βάση στη Βουλή και την κοινοβουλευτική λειτουργία, αλλά επιθυμείτε μια Βουλή διακοσμητική, με εσάς να κυβερνάτε ατάραχη, ανενόχλητη, ανεξέλεγκτη. Εμείς πιστεύουμε σε μια Βουλή ζωντανή, λειτουργική, που ελέγχει την κυβέρνηση, την περιορίζει και την κάνει καλύτερη. Δεύτερος λόγος, γιατί δεν πιστήκαμε, ότι κίνητρό σας στη χάραξη και την άσκηση της πολιτικής σας είναι εκείνο που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελεί την αιτία, το σκοπό και την ουσία κάθε πολιτικής. Ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ευημερία, η ανθρώπινη ευτυχία. Σας ακούσαμε να αναλύετε με ζέση πολιτικές που αντικατοπτρίζουν ανάλωση, διάθεση και απομίζηση κονδυλίων και αμήχανα και επιγραμματικά πολιτικές που αφορούν την προστασία των ανθρώπων, την ελευθερία και την ευτυχία τους. Εμείς θα επιμένουμε να μιλάμε για αυτά. Τρίτος λόγος, γιατί δεν είπατε λέξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την προστασία των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων πολιτών από τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τις κατασχέσεις και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν είπατε λέξη για την προστασία των απλών ανθρώπων από χρέη που ανυπαίτια δημιουργήθηκαν στη διάρκεια των μνημονίων και της πανδημίας. Για εμάς, την Πλεύση Ελευθερίας, η προστασία αυτή πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα με διαγραφή των ανυπαίτια δημιουργηθέντων χρεών και προστασία της κατοικίας κάθε ανθρώπου. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση που βάσισε την πολιτική της στο «μένουμε σπίτι»
και υπογράμμισε το σπίτι ως μέσο προστασίας της δημόσιας υγείας, τώρα να εφαρμόζει τους νόμους του κυρίου Τσίπρα για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα φαντς και να παίρνει το σπίτι των ανθρώπων στο οποίο τους κάλεσε να παραμείνουν. Τέταρτος λόγος. Γιατί δεν ακούσαμε και δεν εξαγγείλατε καμία συγκεκριμένη πολιτική για την ασφάλεια των μεταφορών και των σιδηροδρόμων και για την οδική ασφάλεια. Δεν ακούσαμε τη λέξη Τέμπη. Δεν την ακούσαμε. 57 ψυχές χάθηκαν. Νέοι άνθρωποι, ζητήσατε συγγνώμη. Τι έγινε, ξαναεκλεγήκατε και η συγγνώμη δεν ισχύει. Υιοθετείτε την αντίληψη του κυρίου Τσίπρα ότι ο ελληνικός λαός κρίνει τις ποινικές ευθύνες. Ακούσαμε ακόμη και τη βουλευτή Σερών να λέει ότι δικαιωθήκατε. Αυτό πιστεύετε? Εμείς θα επιμένουμε για λογοδοσία, για διαφάνεια, για τιμωρία των υπαιτίων και για την υλοποίηση του ποτέ ξανά με πολιτικές πραγματικής πάταξης της διαφθοράς, γιατί η διαφθορά σκοτώνει και τα Τέμπη το απέδειξαν περίτρανα. Πέμπτος λόγος. Γιατί δεν τοποθετηθήκατε για τις τρεις προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος που έχουμε καταθέσει και άπτονται της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας, της κατάργησης της υπουργικής ασυλίας, της κατάργησης του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Προτάσεις που αφορούν το τέλος της ατιμωρησίας του πολιτικού προσωπικού και την πραγματική εμπέδωση δικαιοσύνης και ισονομίας. Έκτος λόγος. Γιατί εξαγγέλλετε και κάνετε σημαία σας την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αποτελεί μια εμβληματική κατάκτηση των κοινωνικών αγώνων, του φοιτητικού κινήματος, των δημοκρατικών αγώνων του λαού μας και όχι μιας παράταξης και μόνο. Την ίδια ώρα που η παιδεία βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί στενάζουν, εσείς επιμένετε να δίνετε ιδεολογικές μάχες του παρελθόντος. Δείχνετε να θέλετε να πάρετε μια ιδεολογική ρεβάνς πάνω στο άρθρο 16. Και αυτό κατάλοιπο του παλαιοκομματισμού. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για την παιδεία ακούγοντας πρώτα τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι η πολιτική για την κοινωνία. Έβδομος λόγος. Γιατί η δημόσια υγεία είναι σε άθλια κατάσταση. Και εσείς επιστρατεύετε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αυτές που προβλέπονται για έκτακτες συνθήκες απρόβλεπτης ανάγκης, πυροσβέστες και δημοτικούς υπαλλήλους για να οδηγούν ασθενοφόρα, για να πάψει ο κόσμος να πεθαίνει περιμένοντας ένα ασθενοφόρο. Και τοποθετήσατε Υπουργό Υγείας, έναν υπουργό, έναν πολιτικό του παρελθόντος, του βαθαίως παρελθόντος, που τον ακούσαμε να μιλά για τους οδηγούς των ασθενοφόρων όπως παλαιότερα μιλούσε για τους οδηγούς των μηχανών της Δίας. Δεν μπορεί έτσι να γίνει πολιτική για την υγεία. Όγδοος λόγος. Γιατί αντίθετα με όσα είπατε για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου, εκτεθειμένη, χωρίς σχέδιο, χωρίς συγκροτημένη πολιτική προστασία και χωρίς ένα βασικό στοιχείο στο οποίο εμείς πιστεύουμε, την αξιοποίηση των εθελοντών της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, συγκροτημένες ομάδες πολιτών με ενδιαφέρον για τα δάση, για το περιβάλλον, για την πολιτική προστασία. Ένατος λόγος. Γιατί εξακολουθεί να είναι αδιαφανής και άδειλη η εξωτερική πολιτική που θα ασκήσετε σε πολλά πεδία, όπως είναι το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων, όπως είναι η πολιτική σας για τη γείτονα χώρα, όπως είναι
τα ζητήματα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Επιμένετε στη μυστική διπλωματία, ενώ εμείς πιστεύουμε στη φανερή διπλωματία την οποία εγκρίνει και νομιμοποιεί ο ελληνικός λαός. Δέκατος λόγος, γιατί εμείς πιστεύουμε σε μία πολιτική με επίκεντρο τη δικαιοσύνη, τα κοινωνικά κινήματα, την πρόσβασή τους και την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, στην άρση της αδικίας. Πιστεύουμε στην ισότητα και στην εξάλληψη όλων των διακρίσεων και όχι μόνο κάποιων. Και δυστυχώς δεν μας πείσατε, μολονότι υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες αναφορές, ότι θα ακολουθήσετε μία πολιτική πραγματικά συμπεριληπτική για την ουσιαστική εξάλληψη των ανισοτήτων. Για όλους αυτούς τους λόγους που επέλεξα να προκρίνω και για πολλούς άλλους που επέλεξα να αναπτύξω σε επόμενη ευκαιρία, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη και δεν σας παρέχουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Φυσικά, και αυτό πρέπει να υποθεί, ακούσαμε στη διάρκεια των τοποθετήσεων και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και θετικές τοποθετήσεις, τις οποίες επισημάναμε και δεν φυσθήκαμε θετικών λόγων και επισημάνσεων εκεί όπου υπάρχουν πράγματι σωστά, όπως είναι η ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ και ελπίζουμε να ακολουθήσει η ΔΕΗ, όπως είναι η ανάκτηση των γλυπτών του Παρθενώνα και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και οι κλεμμένοι αρχαιολογικοί θησαυροί. Τα σωστά πάντοτε θα τα επισημαίνουμε και θα σας πιέζουμε να τα υλοποιείτε και δεν θεωρούμε αυτό σκοπό μας να αντιτιθέμεθα σε όλα και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς να αξιολογήσετε ότι είναι η ώρα να ακούτε και την κριτική και τις επισημάνσεις και τις προτάσεις που έρχονται από την αντιπολίτευση. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία παρατήρηση για το επίπεδο και το περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού λόγου και της κοινοβουλευτικής συζήτησης. Ως πρόεδρος της Βουλής είχα απαγορεύσει να διατυπώνονται μέσα στο κοινοβούλιο ρατσιστικές, σεξιστικές και μισαλόδοξες εκφράσεις. Δεν είναι ζήτημα ελευθερίας του λόγου, είναι ζήτημα πραγματικής εφαρμογής του σεβασμού στην προσωπικότητα, στη μοναδικότητα και στην αυτοδιάθεση κάθε ανθρώπου, κάθε κοινωνικής ομάδας, κάθε συλλογικότητας. Κλείνω λοιπόν με την ευχή ότι και σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο αυτές οι βασικές αρχές της δημοκρατίας θα αποτελέσουν τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, θα αποτελέσουν μία δέσμευση της Βουλής αυτής και σίγουρα είναι δέσμευση της πλεύσης ελευθερίας, με τρόπο ανυποχώρητο να υπερασπίζεται κάθε αδικούμενο, κάθε βαλόμενο και τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.